Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και μαζί μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Μέταξα, επιχειρηματία, ασφαλιστή της περιοχής μας και ταυτόχρονα και ήδη έχεις δηλώσει υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων. Σωστά, Παναγιώτη? Σωστά, φίλε Θήμιο, και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση να βγω στον αέρα και να συζητήσουμε κάποια ζητήματα τοπικού χαρακτήρα. Εγώ θα πω ότι ήδη έχουμε κάνει μία προσυζήτηση χθες και οι δύο δηλώσαμε κατά κάποιον τρόπο κουρασμένοι από αυτά που αποτελούν την πολιτική συζήτηση της περιοχής, την ίδια στιγμή που τρέχουν τόσο σημαντικές ευκαιρίες και προγράμματα που μάλλον λειτουργούν, όλη αυτή η συζήτηση λειτουργεί λάθος στην πολιτική ζωή του τόπου μας. Έτσι, ζητήσαμε να μιλήσουμε με αφορμή και την παρουσία σου στην τελευταία εκδήλωση του Επιμελητηρίου για την ενέργεια, το πώς θα μπορούσε ο Δήμος να είναι ενεργειακά αυτόνομος, να είναι πιο πράσινος, να προστατεύει το περιβάλλον και όλα αυτά που θα έπρεπε να είναι η κύρια ατζέντα σε αυτές τις εκλογές. Γιατί τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει, Παναγιώτη, όμως από ό,τι φαίνεται κανένας δεν ακούει. Είναι αλήθεια. Δυστυχώς έχουμε διανύσει πολύ δρόμο όσο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας με απόν την δημοτική αρχή. Τι θα ήθελα να πω με αυτό, μιας και ήταν βρέθηκα να σε σου πω την τοπική παρουσία. Αυτοδιοίκηση για να μην είμαστε άδικοι. Τη γενικώς την τοπική αυτοδιοίκηση. Ας το στρογγυλέψουμε και ας πούμε γενικώς την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια δημοτική αρχή. Okay. Αν θέλουμε να τρέξουμε στο παρελθόν, μπορούμε να τρέξουμε. Όχι, μιλάω τοπική αυτοδιοίκηση, μιλάω για όλους τους δημάρχους, ότι αντί να ασχολούνται με το πώς θα αναβαθμίσουν ενεργειακά τα κτίρια τους, να βάλουν παντού ηλιακούς θερμοσύφωνες, να βάλουν παντού φωτοβολταϊκά, ασχολούνται με το πώς θα ολοκληρωθούν κάποιες πλατείες, πώς θα μπουν καινούργια άσφαλτο σε δρόμους. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Βέβαια δεν έχω την μεγάλη εικόνα που ίσως θα έπρεπε να έχω για δημοτικές αρχές γενικότερα. Γι' αυτό εγώ εστίασα στην τοπική αυτοδιοίκηση στον τόπο μας και στη δημοτική αρχή που αυτή τη στιγμή είναι στα πράγματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν έχουν όραμα, δεν υπάρχει σχέδιο. Λείπει η μόρφωση, η εκπαίδευση και η οργάνωση και είναι βασικοί άξονες για να υπάρχει μια επιτυχία που θα οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα για τον δημότη, για τον πολίτη και εν γέννη θα μπούμε σε μια διαδικασία που θα καταφέρουμε μέσα από την πράσινη ανάπτυξη να έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι δηλωτικό μέσω της παρουσίας που είχα στην ημερίδα αυτή, στην ενημερωτική εκδήλωση. Όταν μίλησε ο αγαπητός κύριος Βλάσης και αναφέρθηκε ότι περίπου είχε βγει για 600.000 κατοικίες, για 60.000 κατοικίες, ένα πρόγραμμα για να τρέξει για το εξοικονομώ. Είναι ενδεικτικό ότι δεν μπήκαν στη διαδικασία αυτή παραπάνω από 12.000. Έχουμε παθογένειες μεγάλες και οι παθογένειες υπάρχουν και στο τοπικό επίπεδο και στο επίπεδο των φυσικών προσώπων. Δυστυχώς δεν πάμε ένα βήμα μπροστά. Καταναλωνόμαστε σε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν δίνουν προστιθέμενη αξία στον πολίτη. Μάλιστα. Και πώς, για να δώσεις προστιθέμενη αξία, πρέπει να κάνεις και ενεργό τον πολίτη. Πρέπει να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να συμμετάσχει. Βλέπουμε, ας πούμε, αύριο υπάρχει μια δράση για την ανακύκλωση. Όμως οι πολίτες τελικά, είτε μπλε είτε πράσινο σκάδος, σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα και ταυτό. Είναι γεγονός ότι για να αλλάξουν πράγματα, για να πάμε μπροστά, θα πρέπει να αλλάξουμε πρώτα τις νοοτροπίες τις προσωπικές μας. Αυτό έχει μια δυσκολία. Χρειάζεται πραγματικά εκπαίδευση. Θα αλλάξει η κοινωνία μας, θα αλλάξει ο τόπος μας, θα αλλάξει γενικά όλο το πλαίσιο και στην πατρίδα μας αν αλλάξουν νοοτροπίες. Δυστυχώς θέλει πολλή δουλειά αυτό, με αποτέλεσμα, επειδή δεν συμβαίνει, να μην υπάρχει μεγάλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να ασχολούνται ενεργά με ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά και μας πάρουν πάρα πέρα από έναν κάδο σκουπιδιών, από ένα πεζοδρόμιο, από μια ασφαλτόστρωση. Η ερώτηση έναν επικεφαλής παράταξη. Πώς μιλάς στους ανθρώπους που έχεις κοντά σου για την επόμενη μέρα?
πώς θα τους κάνεις να είναι ενεργοί και να μην επαναπαθούν σε μία κάθοδο στις εκλογές, σε μία υποψηφιότητα και μετά από εκεί πέρα βγήκα, οκ, ασχολούμαι, δεν βγήκα. Γιατί αυτό δεν βγήκα, δεν ασχολούμαι καθόλου και τιμωρώ και την πόλη γιατί δεν μου έδωσε την ευκαιρία να τη βοηθήσω. Αυτό πώς αλλάζει αυτή την κουλτούρα? Διαπιστώσεις κάνουμε όλοι. Όλοι οι πολίτες. Το θέμα είναι να περάσουμε σε μία άλλη συλλογιστική, συζητώντας στην λογική της, της ενέργειας απέναντι σε όλα τα κακά. Αυτό δεν είναι εύκολο. Έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι πολύ πριν από εμάς για κάτι τέτοιο. Δυστυχώς έχουμε περάσει σε πολύ προσωπικές, καιροσκοπικές, πώς να το πω, φεμινιστικές τάσεις των ιδιωτών, και αυτό είναι το ζητούμενο. Το παλεύουμε ειλικρινά εδώ και 2,5 χρόνια, Θύμιο, μέσα από τις συναντήσεις που κάνουμε με τους πολίτες, μέσα από τις συναντήσεις που έχουμε κάνει με 3 αρχηγούς παρατάξεων. Έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Σταυρέλη, έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Αλέξανδρο Πνευματικό, έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Παπαπά, και το επόμενο μας ραντεβού θα είναι με τον κύριο Νανό. Θα σου ζητήσω να μιλάς στο μικρόφωνο του τηλεφώνου γιατί μερικές φορές χάνεται. Συνεχίζουμε. Okay. Το ζητούμενο είναι, πέρα από τις διαπιστώσεις, να βρίσκουμε τις αιτίες και τους λόγους που μας οδηγούν στο να μην λειτουργούμε ενεργά. Αυτό παλεύουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε και αυτό ζητούμε με όσους εμείς κάνουμε τις συναντήσεις. Είτε είναι επικεφαλής παρατάξεων, γιατί όλοι αγαπούμε το Δήμο, πιστεύω, είτε συναντιόμαστε με απλούς πολίτες.